Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που επιτρέπει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την ευθυντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά ούτε και ποτέ σκεφτήκαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά το μόνο το οποίο πιστεύουμε για τους εαυτούς μας είναι ότι είμαστε μαθητές, όπου με εσάς, με όλους εσάς, μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και προσπαθούμε να διακρίνουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με τον αγαπητό Παναγιώτη. Καλημέρα αδερφέ, ο Κύριος να σε ευλογεί για τις απαντήσεις σου μέσα από το Λόγο του Θεού είναι αρκετά διαφωτιστικές. Το όνομά μου είναι Παναγιώτης και θα ήθελα να κάνω και εγώ μερικές ερωτήσεις. Πρώτον, στο κεφάλαιο Ματθαίου Ιωταβήτα 31, δια τούτο σας λέγω πως αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρεθεί στους ανθρώπους, αλλά η κατ' του πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρεθεί στους ανθρώπους. Υπάρχει άλλη αμαρτία που δεν συγχωρείται ή είναι μόνο αυτή? Θανάσιμος αμαρτία εννοείς. Δεύτερη ερώτηση, τι είναι αυτή η καταδίκη που λέει στον Τιμόθεο, 1 Τιμοθέου α 36, να μην είναι νεοκατήχητος για να μην παρηφανευθεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου? Δεύτερον, σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος χάνει την ψυχή του? Τρίτον, υπάρχει περίπτωση κάποιος που δεν είναι επίσκοπος αλλά απλά ένας πιστός να πέσει στην καταδίκη αυτή? Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Ναι αγαπητέ Παναγιώτη, ευχαριστούμε και εμείς το Θεό για σένα και για τις ερωτήσεις που μας έστειλες. Διαβάζω λοιπόν στην πρώτη σου ερώτηση. Στο κεφάλαιο Ματθαίος Ιωταβήτα 31, δια τούτο σας λέγω, πας αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρεθεί στους ανθρώπους, ή κατά του πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρεθεί σε αυτούς. Ναι. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει άλλη αμαρτία που δεν συγχωρείται? Θανάσιμος αμαρτία δηλαδή? Ναι αγαπητέ Παναγιώτη, βασικά η θανάσιμος αμαρτία είναι η βλασφημία, η κατεξοχήν θανάσιμος αμαρτία είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Διαβάζω και από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, από το 3ο κεφάλαιο και το 28ο εδάφιο. Αληθώς σας λέγω ότι πάντα τα αμαρτήματα θέλουν συγχωρεθεί στους ιούς των ανθρώπων και βλασφημίε όσες βλασφημίσωσιν. Ώστες όμως βλασφημίσεις το Πνεύμα του Άγιον, δεν έχει συγχώρεση στον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιωνίου καταδίκης, διότι έλεγον πνεύμα ακάθαρτον έχει. Δηλαδή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός κήρυτε δια Πνεύματος Αγίου και οι Ιουδαίοι, Φαρισαίοι, Γραμματείς, οι υποκριτές εκείνης της εποχής έλεγαν ότι έχει πνεύμα ακάθαρτον και κατά αυτόν τον τρόπο βλασφημούσαν, δηλαδή κακολογούσαν, δυσφήμιζαν το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο μιλούσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, λέγοντας ότι αυτό το Πνεύμα είναι Πνεύμα κάθαρτον και όχι το Πνεύμα του Θεού. Και ο Κύριος μας τους προειδοποίησε
ότι αυτό είναι θανάσιμος αμαρτία, γιατί οποιαδήποτε βλασφημία δυσφήμισης είτε στον Πατέρα είτε στον Υιό συγχωρείται, αλλά η βλασφημία εναντίον του Πνεύματος του Αγίου δεν συγχωρείται. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και οδηγεί τον άνθρωπο σε θανάσιμο αμαρτία όπου δεν υπάρχει μετάνοια. Η ερώτησή σου όμως είναι αν υπάρχει άλλη αμαρτία που δεν συγχωρείται, είναι μόνο αυτή. Να πάμε και σε μία περιγραφή θανάσιμης αμαρτίας του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους. Είναι στο 5ο κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο. Διαβάζω. Συγγνώμη, στο 6ο κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο. Διαβάζω. Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτισθέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο το γεύθηκαν, αλλά έγιναν και μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και εγεύθησαν τον καλό λόγο του Θεού, έζησαν, γνώρισαν τον καλό λόγο του Θεού, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά και με εμπειρία, έχουν εμπειρία του Λόγου του Θεού, εμπειρία του Πνεύματος του Αγίου και εν τέλει και εμπειρία εις τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, δηλαδή έλαβαν και τα μείζωνα χαρίσματα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, όχι μόνο αναγεννήθηκαν δηλαδή, όχι μόνο γεύθηκαν την επουράνιο δωρεά, τη σωτηρία, όχι μόνο έγιναν μέτοχοι του Πνεύματος του Αγίου, ευαυτίστηκαν εν πνεύματι Αγίο και πυρή, όχι μόνο γεύθηκαν τον καλό λόγο του Θεού, δηλαδή έζησαν τις υποσχέσεις του Θεού και γνώρισαν τις αλήθειες του Ευαγγελίου με τη δική τους πείρα, αλλά ακόμη περισσότερο και έλαβαν και τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, τα μείζωνα χαρίσματα, τότε αυτή λέει η Γραφή, αν παραπέσουν, αμαρτήσουν, ξεπέσουν, τότε είναι αδύνατον να ανακαινιστούν πάλι εις μετάνοια. Δηλαδή να ξανασταυρώσουν για τον εαυτό τους τον Υιόν του Θεού, κατεσχύνονται στον Υιόν του Θεού. Και εξηγεί διότι η γη ή της πίνει την πολλάκης ερχομένη επ' αυτής βροχήν και γεννά βοτάνιν ωφέλιμον εις εκείνους δια τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει η αγαθή γη που έχει γνωρίσει την επερχομένη επ' αυτής βροχή, έχει γεννήσει βοτάμιν ωφέλιμον, γεωργείται και απολαμβάνει την ευλογία του Θεού, όταν όμως αυτή η γη, η αγαθή, εκφύει πάλι αγκάθια και τριβόλια, άρα είναι αδόκιμος ο άνθρωπος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος πάρει όλα όσα ο Θεός μέσα από το Λόγο Του υπόσχεται και δίνει, μέχρι και τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, τα μείζωνα χαρίσματα, αν ξεπέσει, τότε είναι αδύνατον να ανακαινιστεί. Είναι αδύνατον να ξανασταυρωθεί, να ξανασταυρωθεί ο Χριστός, καθώς θεώρησε το αίμα του Χριστού κοινό. Αυτή είναι η δεύτερη λοιπόν θανάσιμη αμαρτία, όμως κάτω από προϋποθέσεις. Να λάβεις όλες τις υποσχέσεις και τις ευλογίες του Θεού. Αλλά υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση, αγαπητέ Παναγιώτη, που διαβάζω πάλι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, το 10 κεφάλαιο και το 26 εδάφιο. Διότι αν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, αφού ελάβομεν τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Εάν δηλαδή της αθετής στον νόμο του Θεού επί δύο ή τριών μαρτύρων, αποθυνείς και χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, χειροτέρα τιμωρία θέλει κριθεί άξιος ο πρώτον ο καταπατήσας των Υιών του Θεού, αμαρτάνοντας εξουσίας. Πώς, αμαρτάνοντας εξουσίας.
Δεύτερον, νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστη. Και τρίτον, υβρίσας το πνεύμα της χάριτος. Εάν λοιπόν αμαρτάνουμε νεκουσίως, σημαίνει ότι μένουμε σε μόνιμη αμαρτία και δεν μετανοούμε. Και όταν δεν μετανοούμε, τότε προχωράμε σε περισσότερη αμαρτία, που είναι πρώτον, καταπατούμε τον Υιόν του Θεού. Δηλαδή τον βρίζουμε, τον προσβάλλουμε, τον περιφρονούμε, τον Υιόν του Θεού που μας έσωσε, μας ελευθέρωσε, μας ευλόγησε, μας αγίασε, μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Μένοντας λοιπόν σε μόνιμη αμαρτία, εκουσίως, αμαρτάνομεν εκουσίως, και συνεχίσουμε και δεν μετανοήσουμε και δεν μετανοούμε να επιστρέψουμε για να σωθούμε, αλλά συνεχίσουμε εκουσίως να αμαρτάνουμε, να αμαρτάνουμε συνέχεια, τότε στην πραγματικότητα καταπατούμε τον Υιόν του Θεού, θεωρούμε το αίμα της Διαθήκης του Ιησού Χριστού με το οποίον υγειάστημεν κοινών άχρηστο, και με αυτόν τον τρόπο βρίζουμε, καθώς αμαρτάνουμε εκουσίως, και το Πνεύμα της Χάριτος. Εκεί δεν υπάρχει σωτηρία. Άρα τρεις είναι οι θανάσιμες βασικά αμαρτίες. Πρώτο είναι να βρίσουμε το Πνεύμα το Άγιο, να συκοφαντήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, να το παρομοιάσουμε το Πνεύμα, να υποστηρίξουμε ότι οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου γίνονται συνειδητά από το Πνεύμα της πονηρίας. Δεύτερον, αφού λάβουμε όλες τις ευλογίες του Θεού, ακόμη και τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, να ξεπέσουμε και να αμαρτήσουμε, δεν μπορούμε να ανακαινιστούμε. Και τρίτον είναι να αμαρτάνουμε εκουσίως, να συνεχίζουμε και να μην μετανοούμε, μέχρι να φτάσουμε στο να καταπατήσουμε τον Υιόν του Θεού, να θεωρήσουμε κοινόν το αίμα της Διαθήκης του Ιησού Χριστού και να υβρίσουμε το Πνεύμα της Χάριτος. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις θανάσιμες αμαρτίες, αγαπητέ Παναγιώτη. Στη δεύτερη σου ερώτηση αναφέρεσαι πάλι στην επιστολή προς Τιμόθεον. Να πάμε Τιμόθεος, πρώτη επιστολή, γάμα 6. Διαβάζω για τα χαρακτηριστικά του να μπορεί κάποιος να γίνει πρεσβύτερος εάν ωραίγεται επισκοπήν και να χειροτονηθεί πρεσβύτερος. Μέσα σε όλα τα χαρακτηριστικά είναι στο 6 δάφιο, να μην είναι νεόφυτος, δηλαδή να μην είναι καινούριος, για να μην υπερηφανευθεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Εάν δεν είναι έμπειρος στο λόγο της δικαιοσύνης, αλλά είναι άπειρος, είναι νεόφυτος, είναι καινούριος και τον χειροτονήσουν και χειροτονηθεί πρεσβύτερος, τότε αυτός θα υπερηφανευθεί, κινδυνεύει να υπερηφανευθεί, κινδυνεύει από υπερβολική αλαζονία να χάσει την παρουσία του Θεού και να γίνει εχθρός ακόμη και του Θεού, να πέσει δηλαδή στην καταδίκη του διαβόλου. Και ποια είναι η καταδίκη του διαβόλου, όπως περιγράφεται καταρχάς στον Ισαΐα τον προφήτη, έλεγε το χερούβ το επισκιάζον, που ήταν ο πρώτος στη τάξη άγγελος, με απεριόριστα χαρίσματα και σοφία από το Θεό. Μάλιστα, αν διαβάσω από τον Εζικίλ, βεβαιώνει ο λόγος του Θεού, στο κεφάλαιο 28, Καπαΐτα, και στο εδάφιο 12. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισες τα πάντα, ίσο πλήρη σοφίας και τέλειος εις το κάλος. Εστάθης εν εδέμ το παραδείσο του Θεού, ίσο περιεσκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου», μιλάει για τον διάβολο που ήταν η χερούβ επισκιάζων. «Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ήταν ετοιμασμένη δια σε την ημέραν καθήν εκτίστης. Ίσον χερούβ και χρησμένον δια να επισκιάζεις και εγώ ο Θεός σε έστησα. Ίσο εν το όρι το Αγίο του Θεού περιεπάτης εν μέσω λίθων πυρήνων.
ισοτέλειος εν της οδήσου αφής ημέρας εκτίστης. Και στο 17 εδάφιο. Η καρδία σου όμως υψώθη δια το κάλο σου και έφθυρα στην σοφία σου δια τη λαμπρότητά σου. Περηφανεύτηκες. Αυτό είναι το αμάρτημα του διαβόλου. Υπερηφανεύθηκες. Με αποτέλεσμα ευεβήλωσες στο 18 εδάφιο τα ιερά σου δια το πλήθος των αμαρτιών σου και δια τας αδικίας του εμπορίου σου. Δηλαδή από τη στιγμή που περηφανεύθηκες, τότε έπεσε σε αδικία, έπεσε σε απάτη, σε αμαρτία και μάλιστα στην υπερβολή της υπερηφάνειας σου έλεγες «Θα ανεβώ», διαβάζω από το βιβλίο του Ισαΐα, από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και από το εδάφιο 13. «Σι δε έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβείς των ουρανών, θέλω υψώσει το θρόνο μου υπεράν των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Θα ανεβώ εις τα ύψη των εφελών και θα είμαι όμοιος με τον ύψιστο». Αυτή είναι η καταδίκη του διαβόλου. Αυτό είναι το κρίμα του διαβόλου. Επειδή καθ' υπερβολή υπερηφανεύτηκε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, προτρέπει να μην χειροτονούνται πρεσβύτεροι νεόφοιτοι, νέοι σε ηλικία Χριστού, νέοι χριστιανοί, γιατί μπορεί να υπερηφανευτούν και να κάνουν τα λάθη που έκανε ο διάβολος και να ξεπέσουν και να χαθεί η ψυχή τους. Βεβαίως, όποιος πέσει στην καταδίκη του διαβόλου, ο άνθρωπος χάνει την ψυχή του, βέβαια, αν δεν προλάβει έγκαιρα να μετανοήσει και να επιστρέψει στο Θεό. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, υπερήφανος. Δεν το καταλαβαίνει. Πολύ δύσκολο να μετανοήσει. Ο Θεός πρέπει να τον ταπεινώσει με επώδυνο τρόπο, να επιστρέψει και να σωθεί. Υπάρχει περίπτωση κάποιος που δεν είναι επίσκοπος αλλά απλά ένας πιστός να πέσει την καταδίκη αυτή? Βέβαια. Το να υπερηφανευτεί ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα. Βέβαια για το να είναι επίσκοπος σημαίνει ότι θεωρεί ότι δεν είναι έργο και υπηρεσία αλλά ότι είναι εξουσία. Και θεωρεί ότι έχει πάρει γαλόνια, το έχει προαχθεί, έχει γίνει μεγάλος. Ενώ για τους επισκόπους τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εάν της ωραίγεται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί. Όχι αξίωμα, έργο επιθυμεί. Επισκόπος είναι να επιμελείται τις ψυχές της Εκκλησίας, τους ανθρώπους της Εκκλησίας τα πνευματικά. Να τους υπηρετεί, υπηρέτης, δούλος είναι. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Δεν συστήνουμε τους εαυτούς μας, αλλά δούλους σε εσάς». Αλλά να υπερηφανευθεί και οποιοδήποτε πιστός είναι πάρα πολύ εύκολο. Και δυστυχώς ο υπερήφανος άνθρωπος δεν καταλαβαίνει την υπερηφάνεια του. Δεν καταλαβαίνει ότι έχει υπερηφανευθεί. Γι' αυτό υπάρχουν στοιχεία μέσα από το Λόγο του Θεού, για να χαρακτηριστικά θα έλεγα στοιχεία μέσα από το Λόγο του Θεού, για να μπορέσουμε από αυτές τις ενδείξεις να καταλάβουμε πότε υπερηφανευόμαστε, να μετανοούμε, να επιστρέφουμε για να σωθούμε. Λέει η Γραφή παραδείγματος χάρη, μόνο υπό της υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Όταν ο άνθρωπος είναι εριστικός, τσακώνεται με τον έναν, τσακώνεται με τον άλλον, τότε αυτός το πιθανότερο είναι να έχει υπερηφανευθεί και πρέπει επιγόντως να πάει στον Κύριο, να ταπεινωθεί, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και να σωθεί, για να ελευθερωθεί. Έχω βρει μερικά χαρακτηριστικά μέσα από το Λόγο του Θεού του υπερηφάνου που καλό θα ήταν αν θέλετε να σας τα διαβάσω. Θεωρεί ότι υπερέχει πάντων, το πρώτο χαρακτηριστικό. Δεν θεωρεί αλλήλους υπερέχοντας, αλλά θεωρεί ότι αυτός υπερέχει πάντων και είναι όμοιος με τον ύψιστο, όπως είπε ο διάβολος. Είμαι πάνω από όλους σας τώρα, εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις. Εγώ μπορώ, εσύ που δεν μπορείς. Μόνο εγώ μπορώ, κανένας άλλος δεν μπορεί. Όταν υπάρχει αυτό το πνεύμα, αυτή την νοοτροπία στην ψυχή του χριστιανού σε οτιδήποτε θέμα,
τότε αυτό είναι μια ένδειξη ότι έχει πλησιάσει πολύ κοντά στο να είναι υπερήφανος. Επίσης, δεύτερον, ό,τι καλό έχει είναι δικό του και τα κακά τα κρύβει, δείχνει μόνο τα καλά του. Ενώ ο Απόστολος Παύλος τι λέει, καυχαίμαι στις αδυναμίες μου. Και όταν ο άνθρωπος καυχαίται σε αυτά τα καλά που του έχει δώσει ο Θεός, και δεν είναι δικά του, ο Θεός του τα έχει δώσει. Βεβαίως έχουμε καλά, αλλά τα καλά αυτά είναι δοσμένα από το Θεό, δεν είναι δικά μας. Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Δεν είναι καλό να καυχόμεθα, παρά μόνο εις τον Κύριο καυχόμενος, εν Κυρίω ας καυχάται, λέει ο Λόγος του Θεού. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι ανυπότακτος, δεν υποτάσσεται σε κανέναν. Και βεβαίως πώς να υποταχθεί, όταν ξέρει ότι υπερέχει πάντων, ότι είναι ο καλύτερος από όλους. Βαθιά μες στην καρδιά του ότι εγώ είμαι ο πρώτος, πρώτος και ο καλύτερος. Γι' αυτό και είναι ανυπότακτος. Ενώ τι λέει ο Λόγος του Θεού, ενδύθητε ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη αλλήλως. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να υποταχθεί στον άλλον, ο χριστιανός δεν μπορεί να υποταχθεί στον αδελφό του, το πιθανότερο είναι ότι είναι υπερήφανος. Επίσης εξητεί και διεκδικεί με επιμονή και θυμό αξιώματα μεγάλα που δεν του αξίζουν, δεν του ανήκουν. Περπατάει εν φαντασία. Νομίζει ότι αυτός, αυτόν ανήκουν όλα τα υψηλά. Αυτός πρέπει να είναι ο πρώτος και ο καλύτερος. Μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένεια, μέσα διατάζει. Και δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του, που λένε οι άνθρωποι. Όταν αποτυγχάνει, γιατί αποτυγχάνει, οργίζεται και δεν μετανοεί, αλλά ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους. Δεν φταίει ποτέ αυτός. Στην αποτυχία του φταίνει οι άλλοι. Κάποιος άλλος φταίει που απέτυχε. Ακόμη, περιφρονεί τους πάντας. Και τα βάζει με όλους. Τα βάζει με τους αδελφούς του, την οικογένειά του, με τους πρεσβύτερους, με τον ποιμένα και τώρα τα βάζει και με τον Θεό. Δεν με βοηθάτε. Εάν με βοηθούσατε, και τα βάζει τελικά και με το Θεό. Και βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι η βασιλιάς όλων των υπερηφάνων είναι ο διάβολος. Ο Θεός θα μας φυλάει. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό να μην χειροτονείται πρεσβύτερος νέος αδελφός εν Χριστώ, όχι σε ηλικία, αλλά σε χρόνια πίστης, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να αλαζονευθεί, να υπερηφανευθεί και να πέσει όπως έπεσε ο διάβολος. Και αυτό έχει σημασία, γιατί κάποιοι για να χειροτονήσουν έναν νεαρό στην πίστη, νέο στην πίστη, πρεσβύτερο, σημαίνει ότι έχουν δει ότι έχει χαρίσματα. Σημαίνει ότι έχουν διαπιστώσει ότι έχει πραγματικά από το Θεό τιμηθεί. Τον έχει ο Θεός ευλογήσει. Γι' αυτό αν τον χειροτονήσουν ενώ είναι νέος στην πίστη, τότε σίγουρα θα υπερηφανευτεί, γιατί θα θεωρήσει ότι είναι ο καλύτερος από όλους. Καλό είναι λοιπόν να μην βιαζόμαστε να μας χειροτονήσουν πρεσβύτερο, αλλά να μην βιαζόμαστε να χειροτονήσουμε και νέους πρεσβύτερους. Να περιμένουμε, να γίνουμε έμπειροι στο λόγο της δικαιοσύνης του Θεού, ώστε να φερόμεθα προς την τελειότητα. Βεβαίως λοιπόν, εκτός από τους πρεσβύτερους, και οποιοδήποτε πιστός μπορεί να πέσει στην καταδίκη του διαβόλου, αν νομίσει ότι υπερέχει πάντων ή όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που διαβάσαμε, που αναφέραμε ότι έχει ο άνθρωπος ο οποίος έχει περιβανευθεί και κατά πάσα πιθανότητα δεν το έχει καταλάβει. Συνεχίζω με την ερώτηση ενός άλλου καλού αδελφού. Αδελφέ Γιώργο, όσοι είναι υπεύθυνοι σε ένα έργο Θεού, είναι και χρησμένοι από τη διακονία του ποιμένα, ναι ή όχι? Και αν ναι, πώς το διακρίνω? Σας ευχαριστώ
Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ τον Κύριό μας. Ναι, αγαπητέ αδελφέ μου, σίγουρα όποιος αναλαμβάνει την ευθύνη ενός έργου και γίνεται υπεύθυνος του έργου αυτού, δεν είναι βέβαιον ότι έχει τη διακονία του ποιμένα. Εάν αναλάβει, θα φανεί στο πέρασμα του χρόνου εάν έχει τη διακονία του ποιμένα. Και πώς θα φανεί? Θα φανεί από το έργο του, από τα αποτελέσματά του. Ποιμένας είναι η διακονία. Βεβαίως μπορεί να είναι υπεύθυνος πρεσβύτερος, που στην αρχαία εκκλησία τον υπεύθυνο πρεσβύτερο ενός έργου τον απεκάλεσαν επίσκοπο, αν και στην Καινή Διαθήκη πρεσβύτερος και επίσκοπος είναι το ίδιο. Στο ερώτημα σου λοιπόν, όλοι οι υπεύθυνοι είναι ποιμένες, η απάντηση είναι όχι βεβαίως. Σε καμία περίπτωση, όλοι. Μερικοί όμως μπορεί να αποδειχθούν ότι έχουν τη διακονία του ποιμένα. Ποια είναι η διαφορά του πρεσβύτερου ή του επίσκοπου από το ποιμένας? Ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος, υπεύθυνοι δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος κάποιος που δεν είναι πρεσβύτερος ή επίσκοπος, είναι για την επιμέλεια των ψυχών, έτσι λέει η Γραφή. Για την επισκοπή, για τη φροντίδα στα πνευματικά. Οι διακονίες όμως, όπως και η διακονία του ποιμένα, είναι για τον καταρτισμό των Αγίων. Μάλιστα, να το διαβάσουμε και από μέσα, πώς το λέει στην επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και από το 11ο εδάφιο. «Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, δια των καταρτισμών των Αγίων πρώτων, δεύτερον δια το έργον της διακονίας τους και τρίτον δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού». Τρία πράγματα λοιπόν. Με τρία πράγματα εργάζεται ο Χριστός με τις διακονίες και ιδιαίτερα με τη διακονία του ποιμένα. Πρώτον για τον καταρτισμό των Αγίων, δεύτερον δια το έργον της διακονίας και τρίτον, για την οικοδομή του σώματος. Και για να το πω πιο σωστά, καταρτίζει ο Χριστός με τις διακονίες τους ανθρώπους για να μπορούν να έχουν έργον υπηρεσίας και για να μπορούν να οικοδομούν το σώμα του Χριστού. Να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Άρα λοιπόν, άλλο ποιμένας κι άλλο υπεύθυνος πρεσβύτερος ή επίσκοπος. Στο ερώτημα τώρα πώς θα τον καταλάβουμε, η απάντηση είναι από τον καρπό του. Αν η Εκκλησία αυξάνει, οικοδομείται, καταρτίζεται. Μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους, «Σας παρακαλώ δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να λέγετε πάντως το αυτό, και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς κατηρτισμένοι, έχοντας τον αυτούν νουν και την αυτή γνώμη». Εντελώς κατηρτισμένοι και καταρτίζονται από τις διακονίες που δίνει ο Θεός. Διά του Ιησού Χριστού. Απόστολοι, ποιμένες, πρεσβύτεροι, ευαγγελιστές, διδάσκαλοι. Επιμένω λοιπόν πώς διακρίνεται, εάν κάποιος έχει διακονία ποιμένα, από το έργο του. Ο ποιμένας τρέφει τα πρόβατα, και να το δούμε πιο σωστά έτσι πως το είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στον κατεξοχήν ποιμένα τον Απόστολο Πέτρο. Διαβάζω από το τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου και 15 εδάφιο. «Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς το Σίμωνα Πέτρο ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον? Λέγει προς αυτόν,
Ναι, Κύριε, εσύ εξέψου, τι αγαπώ. Το πρώτο λοιπόν, βόσκε τα αρνία μου. Τα ισέτα. Επιμένας, ταΐζει τα αρνία με το Λόγο του Θεού. Ποια, τα μικρά τα προβατάκια. Συνεχίζει, λέγει προς αυτόν δευτέρα φορά, Σίμων Ιωνά αγαπάς με, λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξέψου, τις αγαπώ. Πείμενε τα προβατά μου. Τώρα πείμενε, οδήγησε, φρόντισε. Σε βοσκές φλοερέσαι, είδα τα αναπαύσεως. Να αυξάνουν τα μεγάλα τα πρόβατα. Να καρποφορούν, να έχουν γάλα. Λέγει προς αυτόν τρίτη φορά, Σίμων Ιωνά αγαπάς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν τρίτη φορά αγαπάς με. Και είπε προς αυτόν, Κύριε εσύ εξεύρεις τα πάντα. Συγνωρίζω σου αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Με τη διδασκαλία, με την γένουσα διδασκαλία. Κατήρτισε λοιπόν τα προβατάκια μου τα μικρά, κατήρτισε τα πρόβατά μου τα μεγάλα και πείμενε τα πρόβατά μου τα μεγάλα. Αυτές είναι οι διακονίες, αυτή είναι η διακονία. Αλλιώς αν δεν έχει διακονία, επιμελείται πολύ καλό, πολύ μεγάλο έργο τις ψυχές. Είναι τα λειτουργήματα τα οποία δίνει ο Θεός. Τα λειτουργήματα μέσα στην Εκκλησία και τους λειτουργούς θέτει το Πνεύμα το Άγιο. Τους πρεσβυτέρους τους θέτει το Πνεύμα το Άγιο. Ενώ τις διακονίες τις δίνει ο Χριστός. Τις διακονίες λοιπόν τις δίνει ο Χριστός για τον καταρτισμό των Αγίων και τους πρεσβυτέρους τους δίδει το Πνεύμα το Άγιο, τους θέτει το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία για την επιμέλεια και την οικοδομή των Αγίων. Ο Κύριος να σε ευλογήσει αγαπητέ ανώνυμε. Πάμε τώρα και σε μια τρίτη ερώτηση. Ανώνυμος πάλι, γεια σας και καλή χρονιά με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, υπήρχαν αλήθεια οι δεινόσαυροι? Βλέπουμε στην Αμερική ότι υπάρχουν ακόμη και ειδικοί επιστήμονες παλαιοντολόγοι που ασχολούνται με τα διάφορα είδη δεινοσαύρων και έχουν βρει μάλιστα και σκελέτους ολόκληρους που τους εκθέτουν σε μουσεία. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω αν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού υπήρξαν αλήθεια και αν όχι πώς κατάφεραν να πείσουν τους ανθρώπους ότι υπήρχαν. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Υπάρχουν, υπήρξαν στα πολύ παλιά χρόνια, χιλιάδες χρόνια πριν και εκατομμύρια χρόνια πριν στη γη οι δεινόσαυροι και άλλα ζώα πολλά, τα οποία όμως με το πέρασμα των χρόνων, όπως και τώρα ακόμη γίνεται, χάνονται σαν είδη. Τώρα δεν έχω ασχοληθεί, αλλά έχω διαβάσει ποιοι είναι οι λόγοι που εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι. Δεν θα μπορέσω να τους αναφέρω τώρα γιατί δεν είμαι και ο ειδικός, αλλά σίγουρα είναι τα ζώα αυτά που εξαφανίστηκαν. Από εκεί και πέρα, όταν πλέον ήρθε η εποχή του Νόε, τότε κατασκευάστηκε μια κυβωτός, εκεί εισήλθαν όλα τα ζώα που ήταν δυνατόν να εισέλθουν, η Γραφή λέει όλα τα ζώα, και τα καθαρά και τα ακάθαρτα, τα οποία παρέμειναν εκεί ένα χρόνο περίπου, και όταν βγήκαν συνέχισε πάλι η ζωή και με τους ανθρώπους και με τα ζώα, σε διαφορετική όμως, σε διαφορετικές συνθήκες. Μέσα από το Λόγο του Θεού δεν νομίζω ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη των δεινοσαύρων ή όχι, αλλά δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε αφού έχουν υπάρξει και οι σκελετοί τους και εν πάση περιπτώσει η ύπαρξη των δεινοσαύρων δεν αντιβαίνει στο Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού δεν αμφισβητεί την αληθινή επιστήμη, όπως η αληθινή επιστήμη δεν αντιβαίνει, δεν έρχεται σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι, ευχαριστούμε το Θεό για σένα αδερφέ μου και για την ερώτησή σου και όλους σας. Ευχαριστούμε το Θεό που μας αξίωσε να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή.
Εδώ όμως ο χρόνος μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος και εμείς με πολύ αγάπη Χριστού σας ευχόμεθα κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μόνο. Αμήν, ο Θεός μαζί σας.